Θέλω να πω κάτι. Ναι. Εκτός στον τόπο που βρισκόμαστε πέρα, για την Ήπεθρο μιλάω έτσι. Για την Ήπεθρο. Στα χωριά μας. Στα χωριά μας. Είναι άνθρωποι. Και στις πόλεις μας. Οι οποίοι τα προϊόντα τους, τα ζώα τους, ο κόπος τους, το βλέπουν και χάνεται. Ναι. Και ρίχνουν καντήλια χάμου. Καντήλια. Καντήλια ρίχνουν χάμου. Το βαφτίσεις, μεταλαμβώσεις, ο Παναγία, τον Χριστό, τα πάντα. Τι γίνεται αυτή άνθρωποι. Δεν κατάλαβα τη διατύπωση, ρίχνουν καντήλια κάτω δηλαδή. Δηλαδή είναι βαστινές. Α, εντάξει, εντάξει. Ρίχνουν καντήλια κάτω. Εγώ το πήρα μήπως κάνουν τάματα δηλαδή, ρίχνουν καντήλια. Διαβάζουν Ευαγγέλια, τα πάντα. Τι είναι τόσο πολύ. Πόσο πάνε στραβά οι δουλειές τους. Δηλαδή είναι σαν να λέμε πως ο Θεός μας κάνει παιχνιδάκια και μας δοκιμάζει, δηλαδή με μας θα σχολεθεί ο Θεός με την έννοια αυτή. Θα πρέπει να μάθουμε να υπομένουμε και να μην τα βάζουμε το Θεό αλλά με τον εαυτό μας και να βάλουμε περισσότερο τη λογική και να δούμε ακριβώς τι συμφέρει. Δηλαδή έγινε μια ζημιά. Του χρόνου μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο για να αποφύγουμε αυτή τη ζημιά. Εάν ο καιρός έχει αλλάξει, ας πούμε, και επιδρά ο καιρός και μας κάνει κάποια ζημιά. Παράδειγμα, να κινηθεί πιο πολύ υγιής λογική και επιστημονική γνώση. Λόγω χάρη, ας πούμε, φυτεύομαι οριζόνες. Εντάξει, ξαφνικά τελειώσαν τα νερά. Τι θα κάνουμε τώρα, ας πούμε, θα βάλουμε το χρόνο πάλι οριζόνα, αφού δεν έχουμε νερά. Θα βάλουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι εξαιρικό. Ένα απλό παραδειγματάκι. Έτσι είναι και στα πνευματικά το θέμα. Έχει 50 πορτοκαλιά, έχει ένα τσαρβολάκι και πέφτει μια βροχή ή κάτι που καστρέφει όλο. Τι να βάλει αυτό. Του βρίζει από εκεί από το κουμπαρί μέχρι το βράδυ. Του χρόνου θα είναι χειρότερα. Και τον άλλο χρόνο ακόμα πιο χειρότερα μέχρι να τελειώσει τη ζωή και να σταματήσει να βλασφημεί και να βρίζει. Πάνε και τα πυροβολάκια του, πάει και αυτό. Το είχα πει του πρώην Ειρηνέου, το είχα πει την τελευταία, το Αθηναδίτη που ήταν στο Ιεροσόλυμα. Και μου λέει, εμείς δεν καθόμαστε καλόγεροι και διαβάζουμε και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να βρίζουν. Έτσι μου είπε. Ιεροσολύμωνο Ερμίας. Ότι τόσο δεν πάνε στραβά οι δουλειές Αθηνών, θα βρίζουν και εμείς δεν κάθουμε και διαβάζουμε να τους σώσουμε. Δεν τα βρίζουμε. Δεν υπάρχει καλή βρισιά και δικαία βρισιά. Αυτά είναι όλα του εχθρού και μας χρειώνουν βαριά στη συνείδηση. Εδώ έχουμε περιπτώσεις μεγάλων Αγίων που ήρθαν όλα μαζί και γρήγορα γρήγορα και σε πολύ μεγάλο βαθμό δύσκολα. Και αντί να βλασφημίσουν, επενέσαν τον Θεό και τον δοξάσαν τον Θεό. Έχουμε στη Παλιά Διαθήκη και ένα μεγάλο παράδειγμα, τον Άγιο Ιώβ, που είχε 10 παιδιά, 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Και τα 10 του παιδιά τρώγανε στο σπίτι του πρώτου γιού του. Και έγινε ένα σεισμός και έπεισε το σπίτι και τα εφώνευσε και τα 10 παιδιά. Και ξαφνικά ο πολύτεκνος έγινε άτεκνος. Σε μια στιγμή της ημέρας. Και αμέσως είπε, ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Όχι ο διάβολος μου τα πήρε. Ο Θεός. Τα σάιξ ο ζών, μου τα έδωσες, μου τα πήρες. Και του έδωσε ο Θεός πάλι. Δηλαδή ένα αιώνιο κλασικό παράδειγμα που όπως κλειδωθούν τα πράγματα τελικά εγώ θα δοξάσω, θα εμνήσω τον Θεό. Γιατί? Του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάντως ο Θεός δεν με τιμωρεί. Δηλαδή δεν είναι κακός ο Θεός να θέλει κάτι το κακό σε εμάς. Αυτό που γίνεται οπωσδήποτε δεν μας αρέσει και δεν μας αναπαύει. Σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θα ονομάσουμε πηγή του κακού τον Χριστό. Γιατί αυτό δεν είναι σαν τέχνη, δεν είναι έξυπνος λογισμός. Τελικά πάλι εγώ ζημιώνομαι. Έχασα και τα περιβολάκια μου και τους καρπούς μου. Έχασα και την ψυχή μου. Με το να πω έτσι. Ενώ λέγοντας καλό λογισμό ασφαλίζω τον εαυτό μου. Ασφαλίζω και τον πλησίο μου. Που και αυτό είναι σε δύσκολη θέση. Και λέει, θα το πω, κάνει υπομονή. Ο Θεός ανατείλει καλύτερη ημέρα. Κάνει υπομονή. Μα γιατί συνέβη αυτό. Κάνει υπομονή. Έχει ο Θεός το λόγο του. Οπότε με το φρένο αυτό ασφαλιστήκαμε. Να μην εκτροχιαστούμε περισσότερο.
Αυτό το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Το αναφέρει το θέμα αυτού του παράγραφου. Ήταν κάποιος που βλασφημούσε και απέθανε καθώς βλασφημούσε. Φοβερό δεν είναι. Το πήρε ο Θεός με ανακοπή καρδίας εν ώρα βλασφημίας. Τι φοβερό πράγμα που είναι. Να ρωτήσω κάτι. Εμάς να μας πάρει να υμνούμε το Θεό, να τον δοξάζουμε το Θεό. Να ρωτήσω κάτι, πάτε. Παρακαλώ. Έχετε ακούσει ποτέ ότι στο όρος κάποιος μοναχός έπαθε εγκεφαλικό? Ναι. Ναι. Βεβαίως. Πολύ περίεργο. Σπανιότατο αυτό. Πολύ σπάνιο. Ναι, βέβαια, σπανιότατο είναι. Γιατί οι μοναχοί δεν πάθουν εγκεφαλικό? Όχι, με το πάρωμα από ιατρικής, από ιατρικής πλευράς είναι έτσι ο τρόπος λειτουργίας του νου του ανθρώπου που τελικά αποφεύγονται αυτά τα ακραία φαινόμενα. Από ιατρικής πλευράς το λέγω τώρα. Διότι για να γίνει ένα εγκεφαλικό πρέπει να προηγηθεί μια σωρία πολλών άλλων αλχημιών μέσα στο μυαλό μας και στο σώμα μας και στο νευρικό μας σύστημα. Δεν γίνεται αμέσως. Άρα εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είναι κάτι, είναι μια παθολογία. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι πιο πριν, δεν χρειάζεται να έχει κακή λογισμή, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα. Μα δεν έχουν τη σωστή διατροφή. Ούτε θέμα διατροφή είναι. Δεν είναι ούτε θέμα διατροφή. Αλλά τι. Μπορεί να σπάσει ένα αγκιάκι στο μεγέθο, αλλά έτσι θα καλά το κατουμένο. Επάνω στο μυαλό σου. Δεν χρειάζεται τίποτα. Όταν έχετε καλού λογισμού, δεν έχει να το πει. Αυτό είπα πριν. Ο καλό λογισμό είναι η πίεση. Ο καλό λογισμό είναι. Με αυτά που είπε, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς είπα ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας του νοός εδώ των μοναχών που διαπιστώνονται ότι αυτά είναι σπανιότατα. Σχεδόν ναι, με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λέγοντας λοιπόν έτσι, λέγονται οι πατέρες, γιατί οι μοναχοί είναι οι καλύτεροι των άλλων που ποθαίνουν κεφαλικά. Όχι, δεν είναι καλύτεροι. Σε τι υπάρχει διαφορά, ότι είναι ανώτεροι και πνευματικότεροι? Ούτε και αυτό. Είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψεως. Ναι, μήπως λοιπόν και αυτό επιδρά ευεργετικά στο να αποφεύγονται μερικά πράγματα για που βιολογικά θα ισχύσουν. Δηλαδή πώς θα πάθω εγκεφαλικό, πρέπει να γίνει να αιματωθεί. Εντάξει, μπορεί να γίνει να πάθει γίνει σε όλους μας. Αλλά είναι και η δικαιοσύνη του Θεού που παρακολουθεί, που λέμε, τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή, πάτερ, όπως λένε μερικοί, ότι ο μοναχός που έχει χρόνια να πληθεί, 50-30 χρόνια, λέει μυρίζει, δεν βρωμάει. Ούτε μυρίζει, ούτε βρωμάει. Ούτε μυρίζει, δεν βρωμάει. Είναι δηλαδή αυτό, τα φυσικά, όταν παραχωρεί ο Θεός, αλλάζουν αυτά. Φυσικά φαινόμενα. Η κατάληξη είναι και να μείνουμε με αυτό ότι οι καλοί λογισμοί, οι θεοφιλείς λογισμοί, οι κατά Θεόν λογισμοί καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια από τον άγγελο φύλακά μας και είναι για μας πηγή τροφοδοσίας καλών και ιερών συναισθημάτων και μια έτσι φυσική προδιάθεση σαν όρεξη, σαν ευεξία πνευματική το λέγω, για να κάνουμε αγώνα και καλή μετάνοια. Δηλαδή το ένα συνοδεύεται από το άλλο, είναι αλλιένεδα τα σχήματα. Το ένα βοηθεί το άλλο. Όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για μένα, όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για σένα, για τους άλλους, όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για τον Θεό, αρχίζω και δηλητηριάζω τον εαυτό μου, έτσι δεν είναι? Μαζεύω, συσσωρεύω, σύννεφα στον ουρανό του νοός μου, στο οποίο θα πέσει το σταφυλάκι. Δεν γίνεται. Και θα πέσει την κεφαλή μου. Και θα κάνω ζημιά. Όταν όμως χωνεύω τους λογισμούς και τους κάνω καλούς, στο τέλος και από το κακό θα ξεγλιστήσω και θα γλιτώσω. Είναι ολόκληρη τέχνη και επιστήμη στο να τα αφήνει όλα στο Θεό και να αναπαύσει και στην Παναγία μας. Εδώ υπήρξαν πατέρες που ξαφνικά τους συνέβησαν πολύ μεγάλοι πειρασμοί, ανθρώπινοι πειρασμοί, πολύ μεγάλοι. Και αμέσως αντί να σκεφτούν κάτω λένε να πάνε να ανάψουν μια λαμπάδα στην Παναγία, να κάνουμε μια πράξη στην Παναγία μας, να κάνω μια γρυπνία στην Παναγία μας και ό,τι γίνει.
Εμείς δεν λέμε να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο. Ό,τι γίνει, αλλά να κάνουμε πρώτα στον Θεό και μετά να βάλουμε τον γιατρό και μετά την ιατρική. Αφού είναι τόσο ακραίο. Πρώτα ο Χριστός, πρώτα η Παναγία. Ο άλλος όμως, αν θα πει, έπαθα κάτι, γλίγορα τον γιατρό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γλίγορα τον Χριστό, θα πω. Πρώτα ο Χριστός και η Παναγία. Όχι μετά, πρώτα ο Χριστός. Και δεν απορρίπτουμε τον γιατρό. Προηγείται ο Χριστός και βοηθεί και ο γιατρός. Και τα δυο μαζί. Στο τέλος τη ζωή μου το διαβάζω. Τι. Καλή ξεκούραση σε όλους. Πρώτα να κάνουμε και μετά τον γιατρό φύγει στη τελευταία που λέει. Και να μας χρήζει ο Χριστός και καλούς και αγγελικούς και αγίους λογισμούς. Σε όλη μας τη ζωή για να είναι... Πάντα να αφήσω το στόχο εδώ. Ε? Υπάρχει ο γιατρός που κάνει μια εγχείρηση που κάνει τα πόδια και λέει Παναγία μου, δεν ξέρεις εσύ, εκεί θα πάω. Για τον άνθρωπο, εδώ υπήρχε ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, χειρουργός Λουκάς. Ο Άγιος Λουκάς Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας, αρχιεπίσκοπος. Ήταν πρώτα γιατρός επιστήμων και μάλιστα με παιδιά είχε κοιμηθεί μετά σύζυγός του και μετά έγινε και πρεεπίσκοπος και αρχιεπίσκοπος και έκανε χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις, όλες με αρίστη επιτυχία, και έλεγε ότι πριν από κάτω επέμβαση, όχι απλώς έκανε το σταυρό του, με αδίστακτη πίστη ήταν σίγουρος πως ο Θεός είναι δίπλα του και μέσα του και βοηθός του. Έβλεπε ψηλαφυτά τη χάρη του Θείου. Η μεγάλη αυτή υπόθεση. Γι' αυτό και ο Χριστός τον έστρεψε και με στεφάνια Αγιότητας τώρα. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος Χριστίας. Ένας σύγχρονος ανάργυρος. 61 κοιμήθηκε, το 61. Ζούσατε τότε. Ρώσος ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ρώσος ήταν. Ναι, ναι, Ρώσος. Εξηγεμένα.